Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου και θα δούμε τώρα μαζί πώς διαμορφώθηκε η ειδησιογραφία. Σήμερα ολοκληρώνεται η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2020. Η συνεδρίαση κυμαίνεται σε υψηλό επίπεδο έντασης. Εν τω μεταξύ, με την πολιτική ύλη που συγκεντρώθηκε κατά την τετραήμερη αντιπαράθεση για τον κρατικό προϋπολογισμό να περιλαμβάνει πρωτογενή πλεονάσματα, φόρο ελαφρύσεις και αστυνομική βία, προσήλθαν στη Βουλή οι πολιτικοί αρχηγοί για τον τελευταίο γύρο της συζήτησης. Σήμερα ολοκληρώνεται με την ψηφοφορία από την Ολομέλεια η συζήτηση στην Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2020. Αυτή είναι και η πέμπτη ημέρα συζήτησης του θέματος. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους τόσο για το έργο της προηγούμενης πενταετίας όσο και για τις προοπτικές του επόμενου διαστήματος. Τον λόγο συμμετέχοντα συζήτηση έχουν λάβει και δυτικομακεδόνες βουλευτές κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Το κλίμα των τελευταίων ετών θα μπορούσε να συμπυκνωθεί σε δύο λέξεις. Υπερφορολόγηση, αναπτυξιακή καχεξία και όλα αυτά στην πραγματική οικονομία, δηλαδή μια κατάσταση ασφυξίας των παραγωγικών δυνάμεων. Ειδικότερα, για το 2019 ο δείκτης για την ευκολία του επιχειρήν κατέτασε την Ελλάδα χαμηλότερα από ό,τι το 2018 κατά 5 θέσεις. Ο δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας καταδεικνύει οριακή επιδείνωση της κατάστασης της Ελλάδας έναντι του 18 με τις παραμέτρους που τον επηρεάζουν να επιδεινώνονται συνεχώς. Ποιο όμως είναι το οικονομικό τοπίο σήμερα, έχει αλλάξει και τι? Ο δείκτης οικονομικού κλίματος μετά το πρώτο εξάμηνο του 19 ακολουθεί μια εντυπωσιακή ανωδική πορεία που αποτελεί ρεκόρ για την Ελλάδα από την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Η χώρα δανείζεται με πολύ χαμηλό κόστος, ενίοτε και με μηδενικό. Πού οφείλεται όμως αυτή η αναστροφή του κλίματος? Οφείλεται στις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στο δεύτερο εξάμηνο του 19. Έχει ληφθεί μέρημνα για τους ανθρώπους που είναι υπερχρεωμένοι με το σχέδιο Ηρακλής και με τις 120 δόσεις. Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν αφήνει αβοήθητους και ούτε είναι αδιάφορη απέναντι σε αυτό το πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Επίσης, το ότι αυξάνεται το επίδομα θέρμασης, το οποίο φτάνει τα 68 εκατομμύρια, είναι μια μέρημνα που ιδιαίτερα ικανοποιεί περιοχές, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία από όπου κατάγομαι, τον νόμο Κοζάνης, περιοχές φτωχές, με μεγάλο ποσοστό ανεργίας, με πολλές μέρες χειμώνα και δυσβάστακτο το κόστος του πετρελαίου και της θέρμασης. Αυτή η πρόβλεψη είναι ένα θετικό βήμα και μας δίνει την ικανοποίηση και την αίσθηση ότι υπάρχει μέρημνα και νοιάζεται για τους οικονομικά ασθενέστερους. Σήμερα εμείς νιώθουμε και απευθύνομαι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι μας κάνετε πλάκα. Αυτές τις μέρες μάλλον. Δηλαδή διαβάζουμε ότι το υπερταμείο δεν υποθηκεύει τελικά την περιουσία του ελληνικού δημοσίου, αλλά αποτελεί εργαλείο για τη στήριξη της ανάπτυξης. Το μαξιλάρι, το γνωστό, έχει συνεισφέρει, λέει, σημαντικά στη μείωση του κόστους δανεισμού. Προφανώς ότι το 2,8 δεν είναι ανεμική ανάπτυξη, αφού είναι στόχος του προϋπολογισμού, άρα δεν είχαμε και εμείς ανεμική, γιατί 2,8 είναι η αναθεωρημένη ανάπτυξη, έτσι, για το δεύτερο τρίμηνο του 19. Επίσης, ότι η συνταξιοδοτική, ότι δεν βγάζαμε λιγότερες συντάξεις, ήταν μειωμένη συνταξιοδοτική δαπάνη, γιατί βλέπουμε τώρα ότι είναι μειωμένη κατά 200 εκατομμύρια περίπου. Άρα ο κύριος Βρούτσης θα βγάλει λιγότερες συντάξεις από εμάς. Για να μην πούμε για το δημοσιονομικό κενό, το οποίο ήταν τόσο μεγάλο, ώστε κατευθείαν δώσετε 200 εκατομμύρια ευρώ για έμφυα, εκ των οποίων το 136 θα παίρνετε πίσω με τις αντικειμενικές αξίες. Και συνεισφορά πέρα από τα 260 εκατομμύρια που δώσαμε εμείς για τον ΕΦΗ, είναι γύρω στα 60. Επίσης όμως μάθαμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον είναι η πλάκα που συνεχίζεται, περιέκοψε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, λέει, προκειμένου να πετύχει δημοσιονομικούς στόχους σε βάρος της ανάπτυξης κτλ. Κομμένο το πουδέ. Επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ένα είναι το πουδέ και ένα είναι η απορρόφηση του πουδέ. Το 2018, λοιπόν, έφτασε στα 6.237 εκατομμύρια. Προφανώς, κατά τη γνώμη μου, ήταν μια χαρά, γιατί για το τώρα προβλέπεται ότι θα εκτελεστούν 6.150 εκατομμύρια.
Προβλέπεται δηλαδή υποεκτέλεση του ΠΟΔΟΕ κατά 600 εκατομμύρια ευρώ. Θα κλείσει δηλαδή χαμηλότερα από το 2018. Αν και το πρώτο εξάμεινο του 19 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε εκτέλεση δαπανών κατά 500 εκατομμύρια αυξημένες. Να παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Γιάννης Νεβεσκιώτης. Γιάννη, καλησπέρα. Συνεχίζεται η συζήτηση. Ήδη έχουν μιλήσει οι αρχηγοί των κομμάτων. Ο κύριος Βαρουφάκης για τον προϋπολογισμό ανέφερε ότι πρόκειται για ευχολόγιο μνημονιακής νύχτας. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για προϊόν δημιουργικής λογιστικής που πατάει σε γυάλινα πόδια. Ακριβώς. Και έχουμε και τις ομιλίες των υπολείπων αρχηγών των κομμάτων. Ακριβώς, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αναμένεται να ψηφιστεί αργά το βράδυ ο προϋπολογισμός. Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό, ο οποίος έγινε αιχμή του δόρατος και στην αντιπολίτευση. Ακούστηκαν βαριές κουβέντες και υπόθηκαν πάρα πολλά. Και από τον κύριο Βαρουφάκη, όπως πολύ εύστοχα ανέφερε στην αρχή, ήταν από τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, διότι όχι μόνο επιτέθηκε στην Νέα Δημοκρατία, για την οποία είπε ότι μέσα σε 12 ή σε 24 μήνες προφανώς και θα αναθεωρήσει όλα όσα προβλέπει ο προϋπολογισμός, όπως έγινε και σωστά αναφέρει τα τελευταία 10 χρόνια με τις περισσότερες κυβερνήσεις. Ωστόσο, είπε και απευθυνόμενος στον κύριο Σταϊκούρα, μήπως θέλετε να σας κάνω μάθημα, κύριε Σταϊκούρα. Ακριβώς, Κατερίνα. Επιτέθηκε όμως και κατά των πρώην συντρόφων του στο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι δεν θα διστάσει να το ξανακάνει, διότι όπως είπε ο κύριος Βαρουφάκης, υπάρχει μια αριστερή νομιμοποίηση στο ευρύτερο πλαίσιο της δουλοπαρικίας, όπως το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη συνηθίζει να αποκαλεί την χώρα μας, με βάση τις συνθήκες που έχουν υπογραφεί ως τώρα. Από τώρα, καιρούς. Ακριβώς. Εδώ και χρόνια. Τώρα, όσον αφορά στον Πρωθυπουργό, ο κύριος Μητσοτάκης κινείται ξεκάθαρα πάνω σε μια λογική στην οποία υπερτονίζει την μείωση στον έμφυα, την οποία είδαμε μέχρι στιγμής και η οποία αναμένεται να έρθει και την επόμενη χρονιά. Κατά 8% σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αναμένεται να το ανακοινώσει. 8 θα είναι η μονάδα. Όπως πληροφορηθήκαμε από τους στενούς του συνεργάτες. Ακριβώς. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης στηρίζει την επιχειρηματολογία του στο γεγονός ότι δημιουργείται ένας χώρος, οικονομικός χώρος, τον οποίο σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να κάνουν νέες προσλήψεις. Τα τρία λοιπόν επίπεδα στα οποία στηρίζεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι οι προσλήψεις, η μείωση του ένφια και κάτι ακόμη το οποίο προκάλεσε εντύπωση, είναι η ασφάλεια, η δημόσια ασφάλεια. Ωστόσο, σε αυτό το πεδίο, τις τελευταίες ημέρες, βλέπουμε μια πολύ σκληρή στάση της ελληνικής αστυνομίας. Και σήμερα μονοπόλησαν τα εξώφυλλα των εφημερίδων και των site, τους πρώτους τίτλους, η αστυνομική βία. Είχαμε μια επιχείρηση αστυνομική στο Κουκάκι, στο σπίτι μιας οικογένειας. Μάλιστα, το σπίτι ανήκει σε γνωστό σκηνοθέτη, όπου εκεί εκτελήχθηκαν σκηνές Far West, μάλιστα όπως τονίζουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, χωρίς την παρουσία εισαγγελέως. Υπήρχε βέβαια απόφαση, προέκυψε στην πορεία η απόφαση όταν ζητήθηκε και όταν δημοσιοποιήθηκε η είδηση. Πάνω, και λοιπόν, πρέπει να πούμε, Γιάννη, ότι είναι το θέμα της ημέρας. Ακριβώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και συζητήσεις ήταν πολλές και στη Βουλή για το θέμα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες και πάλι είδε το φως της δημοσιότητας ένα περιστατικό έντονης αστυνομικής, σκληρής αστυνομικής βίας στον έλεγχο μιας φοιτήτριας έξω στον δρόμο, όπου ουσιαστικά προσβλήθηκε η υπόληψη της φοιτήτριας. Είχαμε δει και τα πλάνα και τις φωτογραφίες με έναν φοιτητή ξεγυμνωμένο. Και μια γυναίκα αστυνομικός την οδήγησε σε ένα χώρο κλειστό προκειμένου να συνεχίσει τον έλεγχο. Ακριβώς. Και πραγματικά. Πάνω λοιπόν. Προκάλεσε έναν εντύπωση όλα αυτά. Ακριβώς. Αλγινή εντύπωση, Κατερίνα, και σύσσωμη η αντιπολίτευση καταδικάζει την στάση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθεί ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ενδεχομένως με αυτά τα πυροτεχνήματα, να δώσει την αίσθηση της ασφάλειας. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το πεδίο της αστυνομικής βίας δεν είναι κάτι το οποίο αφορά στους μπαχαλάκηδες ή σε κάποιους συγκεκριμένους περιθωριακούς ανθρώπους. Είναι ένα ζητούμενο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να απασχολήσει ανά πάσα στιγμή κάθε Έλληνα πολίτη, κάθε Ελληνίδα, κάθε ανήλικο, κάθε ενήλικο που θα βγει στο δρόμο για να διεκδικήσει
για να διατρανώσει το ανάστημά του απέναντι σε κάποια αντιλαϊκά μέτρα. Και πρέπει, και το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές και μέσα από το κεντρικό μας δελτίο και μέσα από τις εκπομπές μας, ότι πρέπει το θέμα αυτό να το δει πολύ πολύ ζεστά η κυβέρνηση. Πάντως προσπάθησε ο κύριος Χρυσοχοίδης να κρατήσει αποστάσεις. Είπε χαρακτηριστικά ότι αποφασίζει η ελληνική αστυνομία, αυτή είναι που χειρίζεται το θέμα, προκειμένου να μην συγκεντρώσει περισσότερα βέλη από τους πολιτικούς του αντιπάλους, καθώς η συζήτηση στη Βουλή κινήθηκε σε πολύ μεγάλο μέρος γύρω από αυτό το θέμα. Ακριβώς. Αυτό το θέμα της αστυνομικής βίας απέσπασε λίγο την προσοχή των βουλευτών και των δημοσιογράφων από τους αριθμούς που κυριαρχούν σε κάθε προϋπολογισμό. Ένα ακόμη θέμα το οποίο συζητήθηκε έντονα είναι η προκλητικότητα της Άγκυρας. Σήμερα, μέσα σε μισή ώρα, μετρήθηκαν περισσότερες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από όσες έγιναν συνολικά σε έναν ολόκληρο μήνα. Αυτό δείχνει μια σταδιακή κλιμάκωση. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά η ελληνική κυβέρνηση και είναι αρκετά προετοιμασμένη γι' αυτό. Το έχει πει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, το έχουν πει και οι σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Έστειλε το δικό του μήνυμα γιατί ξέρει ότι όλα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στραμμένα αυτή τη στιγμή στις εργασίες της Βουλής και σε κάθε κίνηση και σε κάθε δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πρέπει να τονίσουμε, Κατερίνα, ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη γειτονική μας χώρα δεν έχουν την ελευθερία που υπάρχει στον τύπο εδώ στην Ελλάδα, που είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Πολλές φορές γκρινιάζουμε. Μεταδίδουν ειδήσεις που τους δίνει ο ίδιος ο Σουλτάνος. Ακριβώς. Πολλές φορές ασκούμε και εμείς οι ίδιοι κριτική στον δικό μας τον κλάδο. Άλλες φορές δίκαια, άλλες φορές άδικα. Ωστόσο, η κατάσταση που επικρατεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία είναι εντελώς διαφορετική. Μιλάμε για ένα άλλο παράλληλο σύμπαν. Πολλοί δημοσιογράφοι βρίσκονται μέσα στις φυλακές. Άλλοι δημοσιογράφοι βρίσκονται εξόριστοι και δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα. Έτσι λοιπόν, η εικόνα που έχουν οι Τούρκοι είναι εντελώς διαφορετική από την πραγματικότητα. Οι Τούρκοι λοιπόν μαθαίνουν καθημερινά ότι οι Έλληνες προκαλούν, ότι οι Έλληνες παραβιάζουν το δικό τους εθνικό εναέριο χώρο. Οι Έλληνες δημιουργούν τα προβλήματα. Ακριβώς. Ότι δεν έχει καμία συμμετοχή η Τουρκία. Και ο κύριος Ερντογάν ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν δεν καταφέρει να συνεκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο με τον τρόπο που επιθυμεί, τουλάχιστον θα μπορέσει να σύρει την Ελλάδα σε αγορά οπλικών συστημάτων. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Ερντογάν έρχεται σε συμφωνίες και με τον κύριο Πούτιν και με τον κύριο Τραμπ. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η ιδιότυπη ασυλία. Και γι' αυτό και σήμερα είχαμε κάποια εξώφυλλα, Κατερίνα, τα οποία λέγανε ότι η ελληνική κυβέρνηση προσανατολίζεται προς την αγορά των F-35 σαν απάντηση στην αγορά των S-400 από την τουρκική πλευρά. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτό ήθελε ο Ερντογάν, τουλάχιστον αυτό λένε αναλυτές. Ακριβώς. Που ασχολούνται με την γεωπολιτική σκακέρα. Και εκείνο που επισημαίνεται, κύριε, είναι ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία για την αξιοποίηση της ΑΟΖ ανάμεσα στην Κύπρο, στην Ελλάδα και την Ιταλία, προκειμένου οργανωμένα πλέον να κινηθούν Ωστόσο, Ελλάδα και Ιταλία. Είναι αυτή η συζήτηση που έχουμε ανοίξει τώρα είναι επίκαιρη όσο ποτέ, δεδομένου ότι σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί ένας πραγματικά πολύ σκληρός προϋπολογισμός. Και είναι γνωστό ότι η χώρα μας έχει ελάχιστες δυνατότητες. Τα οικονομικά της είναι ιδιαίτερως περιορισμένα, πληρώνουν την ύφη, όπως το λέμε λαϊκά, τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα, και κάθε συζήτηση η οποία ανοίγει για αγορά οπλικών συστημάτων, πολεμικών αεροσκαφών, πολλών εκατομμυρίων ευρώ και δολαρίων, είναι τουλάχιστον άκυρος στην προκειμένη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά στην αντιπολιτευτική γραμμή την οποία κρατάει η Κουμουνδούρου και ο κύριος Τσίπρας, ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας έπραξε το αυτονόητο, κάνοντας σημαία του σήμερα στην αντιπολιτευτική του γραμμή. Τι άλλο, το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο έχει θυμώσει χιλιάδες Ελλήνων πραγματικά στα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία, Κατερίνα, τα παρακολουθείς και εσύ και είσαι πολύ δραστήρια και στο Facebook και στο Twitter και στο Instagram. Είδαμε όλοι από το πρωί ότι όλοι κάνουν print screen, εκτυπώνουν την απόφαση, την αρνητική απάντηση του συστήματος για το αν είναι δικαιούχοι ή όχι.
Τώρα άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος να συνειδητοποιεί πόσο σκληρές είναι οι αποφάσεις της οποίες πήρε η κυβέρνηση. 900.000, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, ήταν οι αιτήσεις. Ακριβώς. Θα ικανοποιηθούν μόλις... Μέχρι το μεσημέρι ήταν 135.000. Ναι, 135.000. Και υπάρχει μία πρόοδος, φυσικά θα φτάσουν στον αριθμό που είπε η κυβέρνηση, αλλά μιλάμε για έναν αριθμό ο οποίος είναι πετσοκομμένος. Μπορεί το ποσό να είναι 700 ευρώ, όμως πρέπει να θυμηθούμε ότι πέρσι τέτοιο καιρό περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες ωφελήθηκαν από το κοινωνικό μέρισμα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται με την τοπική αγορά και με τις υποχρεώσεις των ανθρώπων, γιατί τα χρήματα του κοινωνικού μερίσματος, όπως και της 13ης σύνταξης, και το λέμε συχνά, δεν πήγαιναν μόνο στα έξοδα και στις αγορές, πήγαιναν και στις φορολογικές υποχρεώσεις των ανθρώπων. Από πληρωμή χρεών, ακριβώς, με το ένα χέρι τέλη δηλαδή, κυκλοφορίας, και με το άλλο τέλος της χρονιάς, τέλη κυκλοφορίας, έμφυα. Ακριβώς. Είναι η τέταρτη δόση μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου. Είναι πολλά ακριβώς. Που πρέπει να πληρωθούν. Επίσης, στη φαρέτρα του κυρίου Τσίπρα, φυσικά, όπως περιμέναμε, ήταν μια πολύ έντονη και σκληρή κριτική για την 13η σύνταξη, η οποία έχει καταργηθεί ενώ μόλις ξανανομοθετήθηκε πέρσι το Μάιο. Και δεν πρόκειται για μια χάρη την οποία κάνει το κράτος στους συνταξιούχους. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δίκαιο, για ένα κεκτημένο των συνταξιούχων, οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου πλήρωναν χρήματα, κατέβαλαν εισφορές για να λάβουν στο μέλλον την 13η σύνταξη. Κάτι τέτοιο το οποίο, ένα πράγμα το οποίο αναμένεται, θέλουμε να πιστεύουμε, να αναθεωρήσει η κυβέρνηση. Δεν γίνεται να επιβιώσουν οι Έλληνες συνταξιούχοι με τόσο χαμηλές συντάξεις και με κομμένη τη 13η σύνταξη. Αυτά λοιπόν για τον προϋπολογισμό. Παρακολουθούμε τι ακριβώς γίνεται στη Βουλή. Θα έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ αύριο. Βεβαίως. Τόσο στα δελτία ειδήσεων όσο και στις εκπομπές μας. Τώρα, όσον αφορά στα τοπικά. Ναι, είχαμε διακοπή ρεύματος. Ναι. Συνεχίζεται σε αρκετά σημεία στην πόλη της Κοζάνης. Έχει πολύ ωραία. Ακριβώς, πολύ ωραία. Βέβαια, εμείς που είμαστε εκτός Κοζάνης εδώ στα στούντιο του Flash, δεν καταλάβαμε στην αρχή κάτι, αλλά από το ρεπορτάζ και από τα τηλέφωνα που λάβαμε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, διαπιστώσαμε έγκαιρα το πρόβλημα, επικοινωνήσαμε. Μάθαμε... Και είχαμε και εμείς δύο μικροδιακοπές. Δύο μικροδιακοπές. Ευτυχώς χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όλα γιατί πρέπει ότι... να γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας, είναι οι εγκαταστάσεις έτσι δομημένες, που μία διακοπή σίγουρα χρειάζεται χρόνο για επανεκκίνηση. Ακριβώς. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα συνεργεία της ΔΕΗ δουλεύουν σιγά σιγά σταδιακά, αποκαθίσταται το πρόβλημα. Ίσως ακόμα και την ώρα που μιλάμε, αν όχι ελάχιστοι καταναλωτές, πραγματικά το πρόβλημα μπορεί και να έχει λυθεί ήδη. Ναι, είχαμε πολλά τηλεφωνήματα από την περιοχή Πυρώτικα, αλλά και από άλλα σημεία, αλλά τα πιο πολλά ήταν από την περιοχή Πυρώτικα. Ακριβώς. Από εκεί δεχτήκαμε τηλεφωνήματα τι ακριβώς γίνεται, γιατί δεν είχαν και θέρμανση. Ακριβώς. Οι άνθρωποι κρύωσαν. Βέβαια, δεν υπάρχει θέρμανση στο κέντρο της πόλης σήμερα και για έναν ακόμη λόγο. Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης μιας ζημιάς στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης. Οπότε, σε συνάρτηση και με το πρόβλημα στο δίκτυο και το πρόβλημα της ρευματοδότησης, είχαμε αρκετούς καταναλωτές οι οποίοι σήμερα είχαν πρόβλημα και με την τηλεθέρμανση στην Κοζάνη. Ωστόσο, ευτυχώς η μέρα ήταν πάρα πολύ καλή και δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα. Μέχρι αργά το βράδυ δουλεύουν τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ. Προφανώς και θα αποκατασταθεί το πρόβλημα. Απλά, μιας και αναφερθήκαμε στον λίγο χρόνο που μας μένει, γιατί είναι χρόνος δελτίου, Κατερίνα, ο κόσμος έχει αρχίσει και ανησυχεί πάρα πολύ για το μέλλον της τηλεθέρμανσης. Γιατί, αφού έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, πρέπει να σκεφτούμε και όλα αυτά τα οποία γίνονται με την απότομη αυτή ανακοίνωση για τη διακοπή του Λιγνίτη. Ξέρουμε ότι οι τηλεθερμάνσεις θερμαίνονται από την πέμπτη μονάδα του Αγίου Δημητρίου, που αναμένεται σε δύο χρόνια να τεθεί εκτός λειτουργίας. Είχαμε και πρόβλημα πριν λίγες ημέρες. Ακριβώς. Που βγήκαν εκτός σε δύο μονάδες. Ακριβώς. Και ξέρουμε επίσης ότι η μοναδική. Βάσει του σχεδίου δηλαδή του business plan της ΔΕΗ, που είδε το φως της δημοσιότητας, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα άλλο επίσημο έγγραφο στα χέρια μας, η μόνη μονάδα που θα συνεχίσει μέχρι το 2028, το οποίο και αυτό είναι κοντά, είναι η νέα μονάδα, η μονάδα 5 της Πτολεμαϊδας, Πτολεμαϊδα 5, η οποία όμως και αυτή θα λειτουργεί με μεικτό καύσιμο και ακόμη δεν ξέρουμε ούτε πώς θα γίνει, ούτε αν, για να το πούμε απλά, θα μπορέσει να κουμπώσει το υφιστάμενο σύστημα εκεί. Ούτε πότε θα ξεκινήσει η λειτουργία της, ξέρουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν ξέρουμε τίποτα, Γιάννη. Αποφεύγουμε την κινδυνολογία, εννοείται, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι αν διαταραχθεί η λειτουργία των τηλεθερμάνσεων, ενδεχομένως, και το απευχόμαστε, θα έχουμε πρόβλημα και με τις θέσεις εργασίας της. Ναι, εμείς όμως θα τα λέμε, καλύτερα να τα λέμε,
Δεν κινδυνολογούμε. Δεν κινδυνολογούμε. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πράγματα. Είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση. Δεν ανακοίνωσαμε εμείς. Εμείς απλά ειδήσεις μεταφέρουμε. Μεταφέρουμε ειδήσεις. Και μεταφέρουμε και το πρόβλημα και τα προβλήματα, μάλλον που θα δημιουργηθούν, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από τους αρμοδίους. Μακάρι να δούμε σύντομα ένα συγκεκριμένο σχέδιο από την κυβέρνηση που θα εξηγεί το μέλλον της ΔΕΗ, θα εξηγεί πού θα πάνε οι περίπου 100.000 θέσεις οι οποίες θα βρεθούν στον αέρα, θέσεις εργασίας, τι θα γίνει με τις δορυφορικές εταιρείες. Είναι πολλά τα θέματα. Ναι, αύριο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Άρη Βατάλη. Εντάξει, το κατάλληλο πρόσωπο εδώ. Που τα γνωρίζει πολύ καλά, έχει μελετήσει και το σχέδιο, αλλά έχει και πληροφορίες για το master plan. Mm-hmm. Θα μας δώσει αύριο εικόνα, ολοκληρωμένη πλέον mm-hmm. εικόνα, για το τι μελιενέστε mm-hmm. και ποιες είναι οι πληροφορίες που έχει από την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Λίγο πριν σας αφήσω, αν μου επιτρέπεις, Κατερίνα. 10.30 διάλογοι μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τους αντιδημάρχους πολιτισμού από τα Σέρφια, από τη Δεσκάτη, από τα Γρεβενά, από την Κοζάνη και την Εορδαία. Για... Μια εκπομπή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι αντιδήμαρχοι θα αναφερθούν στις εκδηλώσεις πρωτίστως τώρα που προετοιμάζουν. Χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες, όλοι οι Δήμοι κάτι έχουν κάνει φέτος. Σίγουρα. Κάτι διαφορετικό προκειμένου να νιώσουν πιο όμορφα οι δημότες τους. Και βέβαια λοιπόν... ο πολιτισμός έχει άμεση σχέση με την πολιτική, αλλά και με την καθημερινότητά μας. Καθημερινή λοιπόν ενημέρωση στον Flash, καθημερινά και στο διαδίκτυο flash.tv.gr. Γιάννη, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για όλα τα ενδιαφέροντα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και εμείς να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το ΕΣΕΚ. Την ίδια στιγμή κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για τη δρομολογούμενη απολιγνητοποίηση, με τη διοίκηση της ΔΕΗ να αφήνει το ενδεχόμενο για περαιτέρω επίσπευση της διαδικασίας. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις φορέων για το Εθνικό Σχέδιο για την Υγεία και το Κλίμα που είναι σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Το ΕΣΕΚ περιλαμβάνεται σαφής αναφορά για πλήρη απολιγνητοποίηση 2028. Η απολιγνητοποίηση αυτή για την περιοχή μας θα έρθει νωρίτερα, καθώς όλες οι υφιστάμενες μονάδες θα κλείσουν στο 2023. Η ΓΕΝΟΠ, παίρνοντας μέρος στην διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, αναφέρει τα εξής. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι τη θέση των ελληνικών μονάδων που θα κλείσουν θα πάρουν οι μονάδες φυσικού αερίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας από ένα εισαγόμενο καύσιμο που, σε αντίθεση με τον εγχώριο λιγνίτη, είναι εκτεθειμένο όχι μόνο σε οικονομικούς αλλά και σε γεωπολιτικούς κινδύνους. Και η ανακοίνωση συνεχίζει. Η Γερμανία θα παράγει ενέργεια από ανθρακικούς σταθμούς ως το 2038, ενώ η Πολωνία και η Τσεχία για πολύ περισσότερο. Η κυβέρνηση υποστηρίζει αυτή την επιλογή και βέβαια θα κριθεί για αυτή. Είναι όμως σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι το οικονομικό κόστος αυτής της επιλογής δεν έχει αποτιμηθεί και βέβαια ούτε είναι γνωστά, ούτε πολύ περισσότερο η κυβέρνηση έχει προσδιορίσει τα οικονομικά ωφέλη αυτής της επιλογής. Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης αναφέρει τα εξής. Η βεβαιασμένη κίνηση της κυβέρνησης για το κλείσιμο των λιγνητικών σταθμών δίνει μάλλον λάθος εντυπώσεις για το δρόμο που έχει διανύσει η χώρα μας σχετικά με τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα βρίσκεται πολύ πιο μπροστά από άλλες όπως η Ολλανδία. Και η ανακοίνωση καταλήγει. Η θέση μας λοιπόν είναι σαφής. Μπορούμε να προχωρήσουμε με ένα συγκροτημένο σχέδιο που θα προβλέπει τη σταδιακή απόσυρση των παλαιών λιγνητικών μονάδων και συνέχιση της λειτουργίας τους μέχρι την ολοκλήρωση του χρόνου ζωής των νεότερων μονάδων. Είναι και ο πρόσφατος ενεργειακός νόμος της κυβέρνησης, ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει κατάργηση των μόνιμων εργασιακών σχέσεων και ακόμα μεγαλύτερη ελαστικοποίησή τους. Αλλαγή στους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, μπαράζ δεθελούσεων απολύσεων και μετατάξεων για πάνω από 5.000 εργαζόμενους. Σε επίπεδο περιφέρειας, στην Κοζάνη πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο από το ΠΑΜΕ για το θέμα. Μάλιστα, τα μέλη του ΠΑΜΕ, με τη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της πόλης, προχώρησαν με πορεία μέχρι την αντιπεριφέρεια Κοζάνης, όπου ήταν σε εξέλιξη συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να μείνει ο λαός χωρίς τηλεθέρμανση είναι μεγάλος. Ακόμα και να συνεχίσει να υφίσταται η τηλεθέρμανση, θα γίνει πανάκριβη για το λαό. Ήδη ο Δήμος Αμιντέου προχώρησε σε αύξηση στα τιμολόγια 30%. Το σωματείο μας καλεί τα μέλη του, τους εργαζόμενους στον κλάδο και συνολικά τα λαϊκά νοικοκυριά να αντισταθούν στην πολιτική της απελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης της ενέργειας και να οργανώσουν τον αγώνα τους ενάντια στα νέα μέτρα. Απέναντι στα παραπάνω δεν στεκόμαστε παθητικά,
βγαίνουμε στον δρόμο και διεκδικούμε. Όχι στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Κανένα κλείσιμο μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ορυχείου. Καμία πώληση ΑΕΣ, ΙΕΣ και ορυχείων. Είμαι του εργατέων! Συνάδελφοι, συνεχίζουμε κανονικά. Μπαίνουμε στην αίθουσα που συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το παρόν και το μέλλον της επιχείρησης Ξινό Νερό ΑΕ συζητήθηκε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου. Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά στην πορεία της εταιρείας τα προηγούμενα χρόνια και στο σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα. Γεμάτη εντάσεις ήταν η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου που αφορούσε την πρόταση για δύο αναπτυξιακά σχέδια για τη Δημοτική Επιχείρηση Ξινό Νερό ΑΕ. Η συζήτηση έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμιντέου. Την εισήγηση έκανε ο πρόεδρος της μονομετοχικής Γιώργος Τσιρώνης. Ο κύριος Τσιρώνης έκανε αναλυτική αναφορά στα όσα βρήκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Αντικρίσαμε δυστυχώς μια εγκατάσταση ενός εργοστασίου 50. Πλήρη απαξίωση, χώροι με σκουπίδια, χώροι ανεκμετάλλευτοι, κάσες και κενά μπουκάλια σε χώρους που μέσα είχαν φυτρώσει δέντρα, τόσο καιρό ήταν παρατημένο. Και έτσι λοιπόν πήραμε μία από τις πρώτες αποφάσεις, ήταν η εξυγίανση του εργοστασίου. Με σκοπό μας να γίνει ένα εργοστάσιο του 2019, σύγχρονο, όπως πρέπει, όπως αξίζει στο νερό μας. Δυστυχώς, δεν ήταν μόνο αυτό, υπήρχαν και υπάρχουν και κάποιες καταγγελίες οι οποίες δημόσια δεν μπορούν να αναφερθούν, αντιλαμβάνεστε, για λόγους προστασίας της εταιρείας, οι οποίες θα πάνε φυσικά ή έχουν πάει, έχουν σταλεί όπως στείλανε τις αρχές που έπρεπε, τις οποίες πρέπει και αυτές να αντιμετωπίσουμε. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο πρώην Δήμαρχος Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης. Φυσικά ξεκίνησε την ενημέρωσή του με τη λέξη δυστυχώς, απαξιώνοντας το κάθε τι που επί τόσα χρόνια επιβίωνε εκεί μέσα και κάθε φορά ερχόταν και καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και παραγωγικά αποτελέσματα. Περιφέρεται γύρω από ένα θέμα το οποίο είναι το χειρότερο από αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο. Έβγαλε τα αποθυμένα του πάνω σε μια διοικητική υπάλληλο η οποία από μόνη της κρατούσε εκείνο το εργοστάσιο μέσα σε μια παραγωγική διαδικασία η οποία βελτιωνόταν συνεχώς. Προσπαθεί να απαξιώσει όλη αυτή την κερδοφορία η οποία υπήρχε, μια κερδοφορία η οποία δείχνει τα οικονομικά αποτελέσματα, την παραγωγική ικανότητα, γιατί δεν μπορεί να κερδίζεις μόνο πουλώντας ακριβά, αλλά και παράγοντας ποσότητα αυξημένη. Και δυστυχώς θέλει να μηδενίσει αυτή την κερδοφορία, προσπαθώντας να πείσει ότι αυτή δεν ήταν τίποτε. Συνάδελφοι, με πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Τσιρώνη, όλος ο κόπος των τελευταίων 21 ετών, από τότε που ήρθε στο Δήμο, δηλαδή, επιχείρηση, συνετής διαχείριση της εταιρείας πάει κανένας. Πρέπει να αντιδράσουμε. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ανοίξει μόνο τα φτερά της. Μπορεί μόνη της να διαχειριστεί και τις πωλήσεις της, αλλά και να κατασκευάσει νέα μονάδα επιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού. 21 χρόνια μαζεύαμε λεφτά. Την εξηγιάναμε και μαζεύαμε λεφτά. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να έχουμε όλα τα κεφάλαια να κατασκευάσουμε ακόμη και μόνοι μας ένα νέο σύγχρονο εργοστάσιο και όλα τα ωφέλη να μένουν στην επιχείρηση, στο Δήμο και στην κοινότητα του ξινού νερού. Έτοιμα στο σώμα να στηρίξει την προώθηση του αναπτυξιακού σχεδίου, έκανε ο Δήμαρχος Αμιντέου. Η θέση δική μου είναι να προχωρήσω. Προφανώς υπάρχει, επαναλαμβάνω, ακόμη μια φορά το επαναλαμβάνω, και απόφαση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης. Την οποία Γενική Συνέλευση εγώ τη θεωρώ σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει. Με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να προχωρήσω. Αποφάσεις. Οι δικαστικές που έχουν σχέση να κάνουν με ευνοϊκή πιθανότητα θέση της μονομετοχικής μέσα στο εταιρικό σχήμα. Θα πρέπει, φίλες και φίλοι, και αυτό κάνω και έκκληση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε τη δυνατότητα αξιοποίησης και των δύο επενδυτικών σχεδίων. Και γι' αυτό να κλείσω εδώ, γιατί λίγο πολύ όλοι κουραστήκαμε. Ζητώ τη συνέντευξη του σώματος, ειδικά για το δεύτερο επενδυτικό σχέδιο.
Μένουμε στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Κυριάκος Μιχαηλίδης ανακοίνωσε την απόφαση παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού Γιάννη Τζομπάνου στη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Ο κύριος Τζομπάνος έχει παραιτηθεί από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου και από τη θέση του Προέδρου του ΟΠΑΝ, του ΟΑΠ. Σήμερα πρέπει να δούμε τις επόμενες μέρες. Θα γίνει η αντικατάστασή του με τον διάδοχο στη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος είναι ο Δημήτρης Κοεμτζόπουλος. Ο Δημήτρης Κοεμτζόπουλος, λοιπόν, πήρε πλέον και επίσημα τη θέση του παραιτηθέντα Γιάννη Τζομπάνου στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνη. Σήμερα πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου η επισημοποίηση της εξέλιξης με την ορκομοσία του Δημήτρη Κοεμτζόπουλου. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Ευχαριστώ πολύ. Έλα μου σου πέραψε εδώ για να ισχύει και τώρα. Συνεχίζουμε όμως στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οικονομικά προβλήματα των δημοτικών επιχειρήσεων, ίδρυυσης αποχέτευσης της Δυτικής Μακεδονίας. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια με τη δικηγόρο, νομική σύμβουλο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρία Μένη Κοσματοπούλου, που έχει συγκεντρώσει ενδιαφέροντα στοιχεία που δείχνουν ότι αρκετές ΔΕΙΑ βρίσκονται σε κρίση. Μένη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οικονομικά των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης, όπως χαρακτηριστικά σημείωσα βρίσκονται σε κρίση. Έχουμε οφειλές δήμων και συγκεκριμένα των δημοτικών επιχειρήσεων στη ΔΕΗ. Έτσι ακριβώς, έχουμε πει και σε προηγούμενο δελτίο ότι οι Δήμοι, η ΔΕΙΑ των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας είναι από τους μεγαλύτερους μεγαλοοφειλέτες προς τη ΔΕΗ. Έτσι είπαμε ότι έχουμε το Δήμο Εορδέας με οφειλή 3 εκατομμύρια ευρώ, τον Δήμο Βοΐου 4 εκατομμύρια ευρώ, Δήμο Γρεβενών περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ και Δήμο Καστοριάς 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, ο Δήμος Κοζάνης είναι από τους μεγαλύτερους οφειλέτες πανελλαδικά, όπου εμφανίζεται το 2017 να οφείλει ένα ποσό πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αναγκάστηκε να το ρυθμίσει όταν η ΔΕΗ προέβησε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών της δημοτικής επιχείρησης και δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αλλιώς. Mm-hmm. Πριν 2 χρόνια θυμόμαστε έγινε αυτό, έτσι, επί Δημαρχίας Λευτέρη Ιωαννίδη. Τώρα, ένα χρέος όμως που είχε συσσωρευτεί από τα προηγούμενα χρόνια. Σαφώς. Και όπως χαρακτηριστικά σημείωσε 7 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι ακριβώς, και αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα του Δήμου Κοζάνης, όπου είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και λίγο πολύ συμβαίνει αναλογικά και στους άλλους Δήμους, να πούμε ότι ο Δήμος Κοζάνης δημιούργησε αυτή την οφειλή από τη δεκαετία του 1990, όπου στην ουσία τότε ξεκινάει να λειτουργεί, τότε ιδρύθηκε και ξεκίνησε η λειτουργία της ΔΕΙΑΚ. Αρνήθηκε ο Δήμος Κοζάνης να αποπληρώνει τις οφειλές προς τη ΔΕΗ, με τον ισχυρισμό ότι η ΔΕΗ θα πρέπει να αναλάβει το κόστος από την καταστροφή των υδροφόρων οριζόντων όπου τροφοδοτούσαν τα αντλιοστάσια της ΔΕΙΑΚ. Υπήρξε δικαστική διαμάχη πολλών ετών, δικαιώθηκε η ΔΕΗ και με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις το 2012 έκλεισε αυτή η υπόθεση. Επομένως, ο Δήμος Κοζάνης θα έπρεπε εδώ και 2 δημοτικές θητείες να πούμε ότι να θα έπρεπε να προχωρήσει στην αποπληρωμή. Υποχρεώθηκε όμως το 2017, όπως είπαμε, λόγω κατασχέσεων των τραπεζικών λογαριασμών. Έγινε μια ρύθμιση, πρέπει να πούμε. Πρέπει όμως να ρωτήσουμε και την νέα Δημοτική Αρχή πώς θα κινηθεί και πώς θα ξεχρεώσει τις οφειλές προς τη ΔΕΗ. Και βέβαια να πούμε... υπήρχε και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, Μένη, καθώς δεν εισπράττονται τα χρέη προς τη ΔΕΙΑΚ. Έτσι, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα επίσης, μια μεγάλη αδυναμία της ΔΕΙΑΚ και των λοιπόν ΔΕΙΑ των Δήμων Κοζάνης, των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, είναι η μη εισπραξιμότητα όσον αφορά τα χρέη των καταναλωτών. Είτε αυτοί είναι ιδιώτες, είτε δημόσιες επιχειρήσεις. Αν και έχουν γίνει επανελειμμένους ρυθμίσεις, πολλοί είναι αυτοί που δεν συμμετέχουν σε καμία ρύθμιση και κρεμεί μια μεγάλη όφυλη από μέρους
καταναλωτών. Διαχρονικά όμως δεν προέβησαν σε ριζικές ρυθμίσεις, σε δραστικές κινήσεις προκειμένου να εισπράξουν μεγάλες οφειλές. Οπότε το 2018 βλέπουμε η ΔΕΙΑ Κοζάνης, οι οφειλέτες της, να οφείλουν ένα ποσό της τάξης συνολικά 20 εκατομμυρίων ευρώ. Θα εξοφληθεί άμεσα το χρέος προς τη ΔΕΙ αν εισπραχθούν τα αυτό μισά. Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Δηλαδή από τη μια η ΔΕΙΑΚ οφείλει 7 εκατομμύρια ευρώ, από την άλλη οφείλουν στη ΔΕΙΑΚ 20 εκατομμύρια ευρώ. Επομένως είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια ικανός μηχανισμός εισπραξιμότητας. Και δεν μιλάμε για ποσά της τάξης των 200-500 έστω και 1.000 ευρώ. Υπήρχαν μεγαλοφιλέτες για πολλά χρόνια, οι οποίοι έφτασαν τα 50.000 ευρώ επιχειρήσεις, έως 150.000 ευρώ και δεν ενοχλήθηκαν για πολλά χρόνια. Επομένως, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό, το ότι έπρεπε να βρεθεί ένας μηχανισμός προκειμένου να εισπράττονται οι οφειλές. Ας το δώσουν σε μια ιδιωτική επιχείρηση, σημαίνει. Έτσι. Προκειμένου να γίνει η εισπραξή των χρεών. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε. Εντάξει, χαμογελάω, αλλά δεν είναι έτσι, καθώς προβλέπεται και προβλέπει ο Κλισθένης τέτοιου είδους συνεργασίες με ιδιωτικές επιχειρήσεις για την εισπράξη χρεών. Ναι, βέβαια. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε βέβαια, να πούμε τα πλεονεκτήματα της ΔΕΙΑΚ, ότι έχει μια πολύ καλή τεχνογνωσία, ότι υπάρχει μια καλή παροχή υπηρεσιών, δημιούργησε ένα πολιτισμένο περιβάλλον στην Κοζάνη, η τηλεθέρμανση, έτσι δεν είναι όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, επίσης έχει μια πάρα πολύ καλή διαχειριστική επάρκεια, με την έννοια ότι μπορεί πολύ άνετα και πολύ καλά να εισέλθει σε πολλά και να χρησιμοποιήσει χρηματοδοτικά εργαλεία, να κάνει μελέτες και έργα μέσω ΕΣΠΑ. Όμως, από την άλλη, θεωρείται κατά κοινή ομολογία ότι η παροχή αυτή υπηρεσιών είναι αρκετά ακριβή. Θα πούμε πάλι για το τέλος, το 80% επί της αξίας του νερού, που επίσης κατά κοινή ομολογία λέγεται ότι θα πρέπει, αν όχι να καταργηθεί, να μειωθεί. Mm-hmm. Και επίσης θεωρείται ότι που δεν φάνηκε, η προηγούμενη βέβαια. Δημοτική αρχή που το παρέτεινε, δεν το παρέτεινε με ικανά, με επαρκή στοιχεία που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη συνέχιση της εισπραξής του. Αλλά και η νέα δημοτική αρχή που υποσχέθηκε ότι θα καταργήσει το 80%, δεν βλέπουμε ακόμα κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Θα φανεί, έχουμε χρόνο. Πάντως να πούμε ότι επειδή στηρίζεται η συνέχιση της εισπράξης του τέλους του 80% στο ότι δεν ολοκληρώθηκαν ενδεχομένως κάποια έργα επισκευαστικά, σε αυτό βασίστηκε η συνέχιση εισπράξης, να πούμε ότι η ΔΕΙΑΚ χρησιμοποιεί πολλά δάνεια κατά καιρούς, λαμβάνει δάνεια δηλαδή από πιστωτικά ιδρύματα, επίσης χρησιμοποιεί και πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είπαμε μέσω ΕΣΠΑ γίνονται τα μεγάλα έργα της ΔΕΙΑΚ. Επομένως ο μόνος λόγος που θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη συνέχιση της εισπράξης του 80% θα ήταν μόνο να καλύψει τα ταμιακά της ελλείμματα. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Βέβαια υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία τι πρόκειται να γίνει με τις δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης αποχέτευσης, πώς θα εξοφλήσουν τη ΔΕΗ, μετά και από την ανακοίνωση απολυνητοποίησης της περιοχής. Και βέβαια, επειδή μιλάμε για τη Δημοτική Επιχείρηση Σύνδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης, εκεί λειτουργεί και η τηλεθέρμανση, οπότε θα έχουμε ένα ακόμη πρόβλημα, πώς θα λειτουργήσει η τηλεθέρμανση της Κοζάνης. Να πούμε ότι λόγω αυτών των αδυναμιών που παραθέσαμε, ότι στην ουσία καταστρατηγήθηκε, αν όχι ακυρώθηκε, ο βασικός σκοπός και ο βασικός σχεδιασμός της ΔΕΙΑΚ και των ΔΕΙΑ γενικότερα, που ήταν η ανταποδοτικότητα μεταξύ υπηρεσιών και εσόδων. Η ΔΕΙΑ είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, λειτουργούν λοιπόν με μία μορφή που προσυδειάζει πολύ με τις ανώνυμες εταιρείες, οπότε πρέπει να είναι προσοδοφόρες, δεν πρέπει να έχουν δηλαδή μόνο έξοδα και αυτή τη στιγμή οι οφειλές είναι πολύ μεγάλες, δεν θεωρούνται προσοδοφόρες. Επομένως, υπάρχει μια μεγάλη κρίση στη βιωσιμότητά τους και θα πρέπει νομίζω ότι αυτό να επαναπροσδιοριστεί το ζήτημα πολύ άμεσα. Μένη, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τα ενημερωτικά στοιχεία. Καλό βράδυ.
Και εμείς να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Συντονισμένες πανελλαδικές κινητοποιήσεις για μετά τις γιορτές, αποφάσισαν οι αγρότες που συσπυρώνονται στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν πρόσφατα στην οίκαια της Λάρισσας. Οι αγρότες συμφώνησαν επίσης να πραγματοποιήσουν και συλλαλητήριο στην έκθεση της Αγρότικας στη Θεσσαλονίκη, καλώντας την κυβέρνηση να στηρίξει εμπράκτως τον πρωτογενή τομέα. Την κλιμάκωση των κινητοποίησεών τους με το στήσιμο μπλόκων το τελευταίο δεκαήμερο του Γενάρη και την οργάνωση συλλαλητηρίου στην έκθεση Αγρότικα στη Θεσσαλονίκη την 1η Φεβρουαρίου, αποφάσισαν οι Αγροτικοί και Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι από όλη τη χώρα που συμμετείχαν στην σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στην οίκαια της Λάρισσας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι 10 ομοσπονδιών και τουλάχιστον 50 αγροτοκτηνοτροφικών συλλόγων, των οποίων τα κατά τόπους διοικητικά συμβούλια θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν τη μορφή των κινητοποίησεων και την οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων. Τα προβλήματα ανέλησε στην εισήγησή του ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισσας. Ο κ. Μαρούδας στάθηκε μεταξύ άλλων στις ανοιχτές και απαράδεκτες, όπως είπε, χαμηλές τιμές παραγωγού στην πλειονότητα των αγροτικών προϊόντων, όπως το βαμβάκι, τα ροδάκινα και το λάδι, και στο υψηλό κόστος παραγωγής που οφείλεται στην άρνηση, όπως τόνισε και αυτής της κυβέρνησης, να υλοποιήσει το αίτημα των αγροτών για αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως συμβαίνει στον εφοπλιστικό και το βιομηχανικό τομέα. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην κατάσταση του ΕΛΓΑ που δεν αναγνωρίζει και δεν αποζημιώνει το σύνολο των καταστροφών, την ώρα που η κυβέρνηση προωθεί την είσοδο της ιδιωτικής ασφάλισης στις γεωργικές ασφαλίσεις, ενώ εξέφρασε φόβο και για πιθανή αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών. Το δυσκολότερο απ' όλα όμως αυτή τη στιγμή είναι το κόστος παραγωγής. Καταλαβαίνετε ότι με τη μη επιστροφή τόσων χρόνων του πετρελαίου και με την άνοδο της τιμής του, ότι κάθε χρόνο γίνεται ακόμη πιο επώδυνη η καλλιέργεια. Και ενώ σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχουμε ίσα δικαιώματα με όλους αυτούς τους ευρωπαίους αγρότες, εμείς πληρώνουμε ένα 30, σε μερικές περιοχές και ένα 40 το πετρέλαιο. Ένα ζήτημα βασικό ακόμη που είναι πολύ μεγάλο θέμα για όλο τον αγροτικό κόσμο είναι οι κατώτατες εγγυημένες τιμές. Και τι θέλω να πω με αυτό. Αυτό που ζητάμε με πολύ λογική είναι το εξής. Η τιμή του προϊόντος να ξεκινάει βάσει του κόστους παραγωγής και από εκεί και πέρα το κέρδος να είναι τέτοιο που να δίνει τη δυνατότητα στον κάθε παραγωγό να μπορεί να ζήσει με ευπρέπεια. Όταν παράγουμε προϊόντα και τα πουλάμε κάτω από την τιμή του κόστους παραγωγής, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και σαπίζει όλο το πράγμα. Ολοκληρώθηκε η στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δυτικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης τοποθετήθηκαν και οι σύμβουλοι που καλύπτουν τις επιχειρήσεις της περιοχής. Για πρώτη φορά συνεδρίασε σήμερα με τη νέα σύνθεσή της η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Δυτικής Μακεδονίας. Σκοπός συνεδρίασης ήταν η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι, στα 5 μέλη που είχε ορίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, προσθέθηκαν 6 μέλη εκπρόσωποι επιχειρήσεων. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δυτικής Μακεδονίας. Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να συμπληρωθεί το ΔΣ με τα υπόλοιπα μέλη που ορίζει το καταστατικό. Τα πρώτα 5 μέλη είχαν οριστεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και σήμερα, μέσω της διαδικασίας που προβλέπει το καταστατικό, ορίστηκαν τα υπόλοιπα 6 μέλη που είναι από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Τα μέλη τα οποία τελικά συμμετέχουν στο ΔΣ, εκτός από τα μέλη του Περιφερειακού, είναι ο κύριος Νίκο Κωνσταντίνος από το Κτήμα Α, ο κύριος Κοτούλας Αλέξιος, εκπρόσωπος από τα προϊόντα γης βοήου, ο κύριος Μιχαηλίδης Ιορδάνης από την Κάστορ Φάρμ, ο κύριος Δημητρίου Σοκράτης από τα Τριοκομικά Δημητρίου, ο κύριος Κουρέλας Σοκράτης από τα Τριοκομικά Κουρέλας και ο κύριος Παπαδόπουλος Δημήτρης από τον Συνεταιρισμό Ημέρων. Παράλληλα, συζητήθηκαν και κάποια γενικότερα θέματα σχετικά με τη στρατηγική της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και η επόμενη Γενική Συνέλευση θα γίνει μετά τις γιορτές, έτσι ώστε να πλέον να καθορίσουμε τους επιμέρους στόχους. Εκτός από τη Γενική Συνέλευση, πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συγκροτηθούμε στο σώμα. Και επίσης στέθηκαν κάποιοι στόχοι για το άμεσο μέλλον. Ένα βασικό στόχο, το κεντρικό, αν θέλετε, μπορείτε να πείτε. Και να μας θυμίσετε ποιος είναι ο κεντρικός ρόλος αυτής της σύμπραξης. Ο κεντρικός ρόλος της αγροδιατροφικής σύμπραξης είναι να προάγει οτιδήποτε προϊόν τοπικό υπάρχει στην περιφέρειά μας. Ουσιαστικά ο βασικός μας στόχος είναι η διαμόρφωση της αγροδιατροφικής ταυτότητας της περιοχής, να εντοπίσουμε τα προϊόντα αυτά τα οποία είναι ξεχωριστά και ιδιαίτερα στην περιοχή μας και μέσα από συντονισμένες δράσεις και μεταξύ μας αλλά και με όλους τους άλλους φορείς να βοηθήσουμε στην προώθηση και στην εξωστρέφεια των προϊόντων αυτών.
υπενθυμίζεται πως εκπρόσωποι της περιφέρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι η Κατερίνα Δαδαμόγια που είναι και η πρόεδρος και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Μενέλαος Μακρυγιάννης, Θωμάς Μάνος, Ιωάννης Λιάσης και Γρηγόρης Γιαννόπουλος. Σε εφαρμογή είναι το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων. Οι έμποροι προσδοκούν σε αύξηση τζίρου εν ώψη Χριστουγέννων. Με τα καταστήματα να λειτουργούν τις Κυριακές και το απόγευμα της 5ης 19 Δεκεμβρίου, φορώντας τα γιορτινά τους με διευρυμένο ωράριο, τα εμπορικά καταστήματα της Πτολεμαΐδας ευελπιστούν στην αύξηση του τζίρου της ημέρας των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, το ωράριο είναι ικανό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού, με την αγορά να έχει επάρκεια, έτοιμη να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση. Η προτίμηση στην τοπική αγορά είναι προοπτική και ανάπτυξη της περιοχής, τονίζει με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος, καλώντας τους καταναλωτές να προτιμήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις για τις αγορές τους. Σ' Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μπήκαμε στην τελική ευθεία στις γιορτές των Χριστουγέννων. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν μπει στο εορταστικό ωράριο. Θα είναι ανοιχτά πρωί-απόγευμα, από τις 9 το πρωί ως τις 2 και από τις 5.30 ως τις 9 κάθε μέρα. Συμπεριλαμβάνω και τις δύο Κυριακές, τις επόμενες δύο Κυριακές, 22 και 29, Δεκεμβρίου, που θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί στις 4. Καλούμε το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει την τοπική αγορά, να ψωνίσει από τα μικρά μαγαζιά, να δώσει όθηση στην τοπική αγορά της Πτολεμαΐδος και να βοηθήσει όσο μπορεί τα λεφτά που θα καταναλώσουν να μείνουν στον τόπο μας. Να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και καλό νέο έτος. Το δικό του χριστουγεννιάτικο μήνυμα έστειλε σήμερα μέσα από την τηλεόραση του ΦΛΑΣ ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ισανίου και Σετής της Αθανάσιος, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η Εκκλησία είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο που χρειάζεται τη βοήθειά της. Να έρθουμε λίγο στις μέρες, στις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ο Μητροπολίτης της φτωχής αλλά πολύ σημαντικής Μητροπολιτικής Περιφέρειας Σχετίστης και Σισανίου? Τα έχουν πει όλοι. Όλος ο τηλεοπτικός χρόνος των ημερών μας, αλλά και οι συναντήσεις μεταξύ των ανθρώπων, καταναλώνται σε ευχές και πολύ ωραίες ευχές. Έχουμε ακούσει αυτό τον καιρό εξαιρετικές ευχές, που αν πραγματοποιηθούν θα είμαστε όλοι τρεις ευτυχισμένοι και μακάρι. Και αυτό εύχομαι, να πραγματοποιηθούν οι ευχές που έχουμε κάνει όλοι μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ένα μικρό λιθαράκι. Ο Θεός μας, ο πλούσιος Θεός, έγινε πτωχός, γεννήθηκε πτωχικά, άσημα, σε μία σπηλιά, σε μία φάτνη, για να κάνει εμάς τους πραγματικά φτωχούς ανθρώπους πλούσιους. Το μήνυμα των Χριστουγέννων από τη δική μου πλευρά είναι: ναι, ο Θεός είναι πτωχός. Όντας όμως αυτή η πτωχία Του μας κάνει εμάς πλούσιους. Σε πνευματικά αγαθά, σε υλικά αγαθά, σε ψυχικά αγαθά. Η πλευρά των ανθρώπων, η δική μας η πλευρά είναι να μην αφήσουμε αυτό τον πλούτον της θεότητος να πάει χαμένος. Είναι στο χέρι μας να αποδεχθούμε τον πλούτο που πλουσιοπάροχα μας δίδει ο Θεός και να τον εκμεταλλευτούμε υπέρ μας. Ένα παράδειγμα. Έχουμε την αγάπη. Έχουμε την πίστη. Έχουμε την ελπίδα. Έχουμε την καλοσύνη. Έχουμε τους ανθρώπους γύρω μας που μας αγαπούν και τους αγαπούμε. Έχουμε χίλιες δυο αφορμές μέσα στην ημέρα να γίνουμε καλύτεροι, να γίνουμε αγιότεροι, να γίνουμε σοφότεροι, να γίνουμε εμπειρότεροι, να δώσουμε τα χαρίσματά μας σε όλο τον κόσμο. Να καλλιεργήσουμε αρετές και να αναπτύξουμε την τεράστια προσωπικότητά μας, τις μεγάλες δυνάμεις που έχουμε σαν άνθρωποι. Ας το εκμεταλλευτούμε. Ο Θεός μας έδωσε τα πάντα και το φανέρωσε αυτό με τη γέννησή Του. Μας δίδει τα πάντα, την ελευθερία μας και όλα τα αγαθά του κόσμου. Ας μην τα αφήσουμε ανεκμετάλλευτα. Αυτή είναι η δική μου μία
πτωχή, ελαφριά, ελάχιστη προτροπή και εν ώψη και του καινούριου χρόνου. Να μην αφήνουμε το χρόνο και τις αφορμές που ο ίδιος ο Θεός μας χαρίζει καθημερινά να πηγαίνουν χαμένες. Ο χρόνος δεν ξαναγυρίζει πίσω. Ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε είναι καλό. Και φαντάζομαι, σεβασμιότατε, επειδή είπατε ανοιχτή εκκλησία σε όλο τον κόσμο, πραγματικά σε όλο τον κόσμο, και φαντάζομαι όχι μόνο στο Ποιμνιώτης, αλλά σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε ανεξαρτήτου εθνικότητας, χρώματος, θρησκεύματος, αν χρειαστεί βοήθεια. Βέβαια. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Ο Χριστός είπε: αγαπάτε αλλήλους, αλλά και δώστε τη χαρά σε όλο και την αγάπη σε όλο τον κόσμο. Όποιος έχει ανάγκη και όποιος χρειάζεται βοήθεια, η Εκκλησία είναι πάντα δίπλα του. Ανεξαρτήτου χρώματος, θρησκείας, φυλής, έθνους, γλώσσας, δυνατοτήτων, ικανοτήτων και προσωπικότητων. Όλοι είναι παιδιά του Θεού. Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Κανείς δεν περισσεύει. Κανείς δεν βγαίνει απ' έξω. Όποιος χρήζει βοηθείας πρέπει να βοηθείται. Να αλλάξουμε θέμα. Ξετρέλανε μικρούς και μεγάλους το χριστουγεννιάτικο τρενάκι που εδώ και λίγες μέρες κάνει βόλτες στο κέντρο της Πτολεμαΐδας. Το αδιαχώρητο γίνεται καθημερινά στην αφετηρία, στην πάνω πλευρά της Λαϊκής Αγοράς, επί της οδού Καπετάν Φούφα, λίγο πριν ξεκινήσει το δρομολόγιο του. Οι ώρες που λειτουργεί είναι πρωί και απόγευμα, από τις 11 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 μέχρι τις 9 το βράδυ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η βόλτα με το χριστουγεννιάτικο τρενάκι της Πτολεμαΐδας, που έχει δρομολογήσει ο Δήμος Εορδέας, είναι διάρκειας περίπου 25 λεπτών και είναι δωρεάν για τους πολίτες μικρούς και μεγάλους. Ξετρέλανε μικρούς και μεγάλους στο πέρασμά του από τους κεντρικούς δρόμους της Πτολεμαΐδας, με τα κορναρίσματά του να δηλώνει τη διαφορετική εορταστική του παρουσία. Πρόκειται για το χριστουγεννιάτικο τρενάκι που εδώ και λίγες μέρες, αν και συνεισφέρει στο μποτιλιάρισμα των αυτοκινήτων, ουδείς διαμαρτύρεται και όλοι το χαζεύουν κάθε φορά που περνά από μπροστά τους. Το χριστουγεννιάτικο τρένο της Πτολεμαΐδας ξεκινά τα δρομολόγια του καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Αφετηρία των δρομολογίων, ο χώρος της Λαϊκής Αγοράς, στην πάνω πλευρά, στην οδό Καπετάν Φούφα. Το τρενάκι του Δήμου, κάνατε βόλτα? Δεν έχουμε κάνει ακόμα βόλτα, ο μικρός έχει τρελαθεί με αυτό. Μας αρέσει. Πολύ. Ναι, το αρέσει. Έλα, θα την έχω. Εκεί. Για πείτε μου, με την πρώτη ευκαιρία κάνουμε βόλτα, ε. Ναι, με την πρώτη ευκαιρία κάνουμε βόλτα. Το βλέπει, τι λέει. Για πες για το τρένο, σ' αρέσει το τρένο? Το αρέσει το τρένο και θέλουμε να πάμε να δούμε τώρα από πού είναι η κίνησή του, να πούμε από να τη Λαϊκή Αγορά. Από τη Λαϊκή Αγορά, ναι, μάθαμε. Ωραία. Πώς το βλέπετε, καλό να υπάρχει? Πολύ καλό, ναι. Πολύ καλό. Χαίρονται τα παιδιά? Πολύ καλό, ναι. Να νιώσουμε κι εμείς χαρά. Χαίρονται τα παιδιά? Και οι μεγάλοι, μη σας πω περισσότερο, οι μεγάλοι. Κάναμε βόλτα. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο το Δήμο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Κάπου το χαίρονται τα παιδιά. Τι λέτε, ήταν καλή ιδέα του Δήμου? Όλα μας άρεσαν, και το τρενάκι και το καρουζέλ και τα πάντα. Πολύ ωραία. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Είμαστε πολύ μικρές, απλώς για να συμμετέχουμε ενεργά. Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά, παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη, φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιούφι 3, στην Κοζάνη. Είναι ο τζέντζιρ σαδιανός, χωρίς για πράκια γεμιστός. Ουχ!
Κι πηδεύω μα να φτιάσω, να γιωμώσω, να αρμάξω, να τυλίξω, να ραδιάσω κι από σκάση μου να βράσω. Ουχ! Έχω όμως τον πιτένι, μη τα αυκά του μη χορταίνει, τα τιμάζει κι τα βράζει, άγχος να μη ταράζει. Ουχ! Τρώμε για πράγια, όχι τζόγκι. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμος κυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόβλεψη του αυριανού καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη και αμέσως μετά η εκπομπή «Διάλογη» με τον Γιάννη Νεβεσκιώτη. Καλεσμένοι αντιδήμαρχοι πολιτισμού θα αναφερθούν σε ζητήματα που αφορούν τις εκδηλώσεις Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και όχι μόνο. Κυρίες, κύριοι, ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.